Λοιπόν, πάμε όμως σε κάτι άλλο που από ό,τι φαίνεται αλλάζει μορφές, δεν ξέρω. Αλλάζει όμως σίγουρα θέσεις, διαθέσεις και τοποθετήσεις από ό,τι φαίνεται. Γιατί στο θέμα που έχει ξεσπάσει τις μέρες αυτές με την απόφαση του Άρη Σερβετάλη και την παράσταση Ρινόκερος, έχουμε και την τοποθέτηση των ηθοποιών της παράστασης. Προτείνω να την δούμε πρώτα, να πούμε όμως πρώτα στον Κώστα Κρομίδα την καλημέρα μας, να τον ευχαριστήσουμε που είναι στη συντροφιά μας και να τα συζητήσουμε παρέα όλα. Παιδιά, καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Γεια σας, Κώστα, καλημέρα. Γεια σας, παιδιά, γεια σας. Πολύ χαίρομαι που σας βλέπω. Και εμείς, Κώστα. Λοιπόν, εκεί στην πηγή της γνώσης είσαι και θα μας την μοιράσεις για λίγο. Πάμε να δούμε την τοποθέτηση των ηθοποιών Ρινόκερος, της παράστασης Ρινόκερος και σχολιάζουμε μαζί. Ως εργαζόμενοι ηθοποιοί στην παράσταση Ρινόκερος, θα θέλαμε να εκφράσουμε τη λύπη μας για τη διακοπή της παράστασής μας, λόγω της αποχώρησης του συναδέλφου μας Άρη Σερβετάλη. Παρ' όλα αυτά, είναι κοινή μας θέση να μην προβούμε σε επικρίσεις εις βάρος κανενός. Έτσι κι αλλιώς ο καθένας μας κρίνεται από τις πράξεις του. Ούτε θεωρούμε ότι ως εμβολιασμένοι πολίτες και ηθοποιοί διαχωριζόμαστε με οποιονδήποτε τρόπο από λοιπούς τείχων ανεμβολία στους συμπολίτες μας. Και παρά το ότι είναι εύλογο να εκφράζει κανείς επιφυλάξεις ως προς τη διαχείριση της υγειονομικής κρίσης, θεωρούμε ότι η αποχή από την τέχνη μας ή και οθελής διακοπή μιας παράστασης δεν θα μπορούσε να αποτελεί λύση στα μέτρα που επιβάλλει η κυβέρνηση. Το θέατρο είναι τόπος επικοινωνίας, ανταλλαγής απόψεων. Είναι τόπος συνάντησης ανθρώπων, σκέψεων, ιδεών. Είναι τόπος που ο δημόσιος λόγος αρθρώνεται και πλάθονται συνειδήσεις. Είναι ένα από τα πιο βασικά κύτταρα της δημοκρατίας. Γι' αυτό τα θέατρα σε καιρούς κρίσης πρέπει να μένουν ανοιχτά. Για μας, αυτό είναι χρέος μας. Με αυτές τις σκέψεις, την Τετάρτη 24 Νοεμβρίου, οι ηθοποιοί της παράστασης συναντηθήκαμε με τον σκηνοθέτη και τον εκπρόσωπο της παραγωγής και αποφασίσαμε ομόφωνα να συνεχιστεί η παράσταση προχωρώντας σε αντικατάσταση. Η ομάδα του Ρινόκερου. Η ομάδα του Ρινόκερου και η ομάδα των ηθοποιών, που έμειναν και βέβαια με τη νέα προσθήκη, γιατί μιλάει για αντικατάσταση. Αξιοπρεπής και πολύ διακριτικός ο τρόπος της τοποθέτησης, έτσι, τουλάχιστον φάνηκε σε μένα. Χωρίς να παίρνουν θέση και το πολύ, πολύ έντονα. Καθένας κρίνεται από τις πράξεις. Το σημαντικότερο. Θέση είναι και αυτό. Αλλά αυτή την αίσθηση που είχα εγώ διαβάζοντας την ανακοίνωση ήταν ότι καθένας κρίνεται από τις πράξεις. Δεν θα προβούμε σε καμία κριτική, σε καμία τοποθέτηση. Προφανώς είναι κάτι το οποίο τους στεναχωρεί, γιατί αλλάζουν οι ισορροπίες, έχει προκληθεί έτσι μεγάλη συζήτηση. Και τα έχουμε πει κιόλας. Και έχουμε τοποθετηθεί και πια και στις εκπομπές όλοι μας έχουμε τοποθετηθεί. Νομίζω... μου έκανε εντύπωση, συγγνώμη Σπύρο μου, θα σου δώσω το λόγο αμέσως, μου έκανε εντύπωση και το σημείωσα ότι η οικειοθελής, εν πάση περιπτώσει, η διακοπή μιας παράστασης δεν θα μπορούσε να αποτελεί λύση στα μέτρα που επιβάλλει η κυβέρνηση. Γιατί τα θέατρα πρέπει πάντοτε να είναι ανοιχτά. Νομίζω, πρώτον, δεν μπορούμε να ακυρώσουμε έναν άνθρωπο από μία πράξη, δηλαδή το ότι ούτε την καριέρα ούτε οτιδήποτε. Σίγουρα. Προσωπικά. Ή το ταλέντο του. Αυτό που, ακριβώς. Αυτό που θέλω να πω είναι για την πράξη. Δηλαδή, το να παραιτηθείς από κάτι δεν είναι το ίδιο το να αγωνιστείς για κάτι. Εγώ πιστεύω στον αγώνα, όχι στην παραίτηση. Το ένα έχει μια δυναμική εννοή, ο αγώνας και η διεκδίκηση, αλλά κάποιος θα πει ότι και η παραίτηση είναι μια δυναμική, έστω και με αυτόν τον τρόπο της στατικότητας, στάση και επιλογή. Θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Βλέπω τον Κώστα ότι είναι προβληματισμένος όση ώρα μιλάς. Λέμε όχι στο διχασμό. Αυτό είναι μια διχαστική πράξη, πρώτον. Γιατί, θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Αν κάποιος θέλει να δείξει μια ψεύτο επαναστατική, ας πούμε, διάθεση, έτσι, και να διαχωρίζεται από άλλους συνανθρώπους του, οι οποίοι προσπαθούν μέσα από αυτή την κρίση να βγάλουν κάποια χρήματα, δηλαδή, πας σε ένα εστιατόριο, το οποίο μπαίνουν μόνο εμβολιασμένοι, έτσι, το ξέρουμε αυτό, πλέον. Είναι σαν ο μάγειρας να σου πει, επειδή αυτός δεν πιστεύει σε αυτό. Δεν σου μαγειρεύω. Δεν μαγειρεύω για τους ανθρώπους. Θεωρητικά όμως ο μάγειρας δεν θα είναι εκεί. Δηλαδή, όχι, θεωρητικά μπορεί με rapid test, όχι το προσωπικό, μπορεί με rapid test να είναι. Λοιπόν, πότε σου πει δεν μαγειρεύει, ή μπαίνει σε λεωφορείο. Ο κάθε άνθρωπος έχει διαφορετική άποψη για τις μάσκες. Πες ότι ο οδηγός του λεωφορείου δεν πιστεύει στη μάσκα. Ναι, υπάρχουν αρνητές για τα οτιδήποτε. Ναι, αλλά όλα αυτά, όλο αυτό το διάστημα που τα θέατρα ήταν κλειστά και ακούστηκε και η άλλη άποψη ότι περιμέναμε να εργαστούμε ακριβώς, και τώρα τι σε αυτό το θέμα, αυτό είναι κάτι που αναμοχλεύει με διαφορετικό τρόπο την ίδια ουσία. Και θέλω και το σχόλιο του Κώστα παράλληλα σε αυτό που συζητάμε. Συμφωνώ με πολλά από αυτά που ακούω, παιδιά. Και με την τοποθέτηση των συναδέλφων ηθοποιών συμφωνώ, διότι κρατάνε μια διακριτική στάση. Εδώ υπάρχει σαφέστατα μια πολύ μεγάλη ευθύνη της παραγωγής. Έχουμε επικεντρωθεί όλοι στον κύριο Σερβετάλη, αλλά υπάρχει μια πολύ μεγάλη ευθύνη της παραγωγής. Η παραγωγή ήξερε ότι ο κύριος Σερβετάλης, στην περίπτωση που πάρθουν αυτά τα μέτρα, θα αποχωρήσει.
Τους το είχε ανακοινώσει, βέβαια. Τους το είχε ανακοινώσει. Άρα λοιπόν, εδώ ερχόμαστε τη στιγμή που ανακοινώνουν τα μέτρα. Ο κύριος Σαββιτάρης λέει ότι αποχωρεί και γίνεται όλος αυτός ο ντόρος που γίνεται. Εγώ δεν μπορώ ούτε να συμφωνήσω ούτε να διαφωνήσω. Δεν είναι η δουλειά μου να συμφωνώ και να διαφωνώ με τις αποφάσεις άλλων ανθρώπων και ειδικά συναδέλφων. Δηλαδή με την απόφαση, δεν μπορώ να μην σε ρωτήσω, Κώστα, δηλαδή με την απόφαση του ηθοποιού, του Άρη Σερβετάλη, δεν θα τοποθετηθείς, να αποχωρήσει. Ναι, πού σου φάνηκε. Θα σου πω και θα σου απαντήσω. Θα σου πω. Ο κύριος Σερβετάλης κρίνεται και θα κριθεί, έτσι. Εγώ αν ήμουν στη θέση του, θα φρόντιζα, σας το λέω γιατί είμαι από τους ηθοποιούς που έχω συμμετάσχει στο πρώτο ανέβασμα του Ρινόκιο το 1997 με τον πρωταγωνιστή τον Γιώργο τον Μιχαλακόπουλο, ως μαθητής τότε στην δραματική σχολή και έχω καταλάβει τι σημαίνει να είσαι ηθοποιός τότε ως μαθητής και τι σημαίνει να μην μπορεί να ανέβει η παράσταση. Είναι ιερό πράγμα. Βέβαια. Η παράσταση αυτή καθεαυτή είναι ιερό πράγμα για τον ηθοποιό. Δεν μπορεί να μην γίνεται παράσταση. Δεν μπορεί να μην συμβαίνει αυτό. Θα φρόντιζα λοιπόν ως ηθοποιός να μην μείνουν άνεργοι οι συνάδελφοί μου ούτε μια μέρα. Ούτε μια μέρα. Ακόμη και αν ερχόμουν τελευταία στιγμή, αν είχα προειδοποιήσει, θα έλεγα για να μάθουν και οι άνθρωποι κάποια πράγματα πρακτικά. Θα έλεγα, κύριοι, εγώ σε 15 μέρες θα αποχωρήσω. Γιατί αυτά είναι τα πιστεύω μου, γιατί αυτό θέλω, εγώ το σέβομαι. Σέβομαι ότι πιστεύει αυτά που πιστεύει ο άνθρωπος και αυτά είναι η απόφαση δικιά του. Ναι. Εφόσον ο νόμος του δίνει το δικαίωμα να το κάνει, καλά κάνει. Θα έλεγα. Αλλά, ελάτε, τι θα έκανες. Βρείτε, μισό λεπτό. Βρείτε έναν αντικαταστάτη. Να τον βοηθήσω να μάθει τη σκηνοθεσία μαζί. Θα τον πάρω χέρι-χέρι, okay. Θα του δείξω τη σκηνοθεσία, τη χορογραφία. Την ερμηνεία, να τον βοηθήσει την ερμηνεία και να δώσει ένα χρονικό διάστημα. Αυτό για μένα θα ήταν μια πολύ υπεύθυνη στάση και θα έλεγα και μπράβο στον κύριο Σερβετάλη που πήρε την απόφαση που πήρε, αλλά βοήθησε να μην μείνει ούτε μια μέρα το θέατρο κλειστό. Έτσι ώστε να γίνει η μετάβαση εύκολα. Τη σέβομαι την απόφασή του. Πολύ σωστό. Τώρα, πολύ σωστό. Αυτό όμως είναι μετατόπιση ευθύνης, γιατί αυτή την ευθύνη δεν την έχει ο πρωταγωνιστής. Μα το πρώτο πράγμα που είπα το ότι έχει τεράστια, βέβαια, αλλά κοιτάξτε, μιλάμε από την ανθρώπινη πλευρά. Εγώ ναι, ηθικά τι θα ήταν ορθό. Προσπαθείς να πεις για ένα συνδυασμό δύο πραγμάτων, Κώστα. Προφανώς να υπάρχει και η άποψή του, αλλά να μην κρεμάσει και τους υπόλοιπους. Και πάλι καταλήγουμε στο ίδιο πράγμα όμως, γιατί γυρνάμε γύρω-γύρω από την ουρά μας. Αφού του είχε πει ο ηθοποιός, αφού είχε προειδεάσει και προετοιμάσει την παραγωγή. Και πάντα μια παραγωγή, το δικό μου μυαλό και ένα πόστο ευθύνης, πρέπει να λογίζει όλα τα πιθανά σενάρια, ακόμα και αν ποτέ δεν ενεργοποιηθεί το λεγόμενο backup plan. Άρα όλο αυτό. Αδίκως αυτό σημαίνει και συζητάμε και για το τι θα έπρεπε να κάνει σε ανθρώπινο επίπεδο, σε προσωπικό επίπεδο ο Άρης Σερβετάλης, από τη στιγμή που από μόνο του είναι καθαρά ευθύνη της παραγωγής. Αυτό είναι. Είναι σαν να το χρεώνεται ο Άρης Σερβετάλης. Δεν είναι γνωστό. Εγώ δεν νομίζω ότι είναι παραγωγή. Ως ηθοποιός υπάρχει αυτό το ανθρώπινο στοιχείο που πολλές φορές ναι μεν σου δίνει το δικαίωμα και είσαι εντάξει νομικά αλλά ηθικά υπάρχει ένα θέμα. Mm-hmm. Και ξέρετε κάτι, όλες αυτές οι δηλώσεις και όλες αυτές οι πολύ έτσι εντυπωσιακές κινήσεις καμιά φορά είναι φωτοβολίδες οι οποίες το μόνο που αφήνουν πίσω τους όταν σβήνουν είναι διχασμός. Έχουμε χορτάσει από διχασμό, παιδιά, όλα αυτά τα χρόνια. Yes. Τα τελευταία δύο χρόνια το μόνο πράγμα που βλέπω είναι διχασμός. Να δούμε τι μας ενώνει, να πιαστούμε από τι μας ενώνει. Από τα πάντα, δεν είναι δυνατόν να μας διχάζουν όλα. Ακριβώς. Δηλαδή, να μας διχάζει ο κύριος Σερβετάλης, ας πούμε, και να βρίσκουμε ένα στοιχείο να διχαστούμε και να δούμε τι μας ενώνει να πάμε σαν παρακάτω. Σαν να το ψάχνουμε, πιστεύεις, Κώστα. Δηλαδή, κάτσε τώρα και με βάζεις σε μια άλλη σφαίρα. Είναι σαν ενδόμηχα να προσπαθούμε κάπου να εκτονώσουμε αυτό το θυμό και το συσσωρευμένο που έχουμε. Την αγανάκτηση, το θυμό. Ιωάννα, αυτό πιστεύω. Αντί να βγάλουμε το θυμό μας, εντάξει, περνάμε πολύ δύσκολα. Ο κόσμος περνάει πολύ δύσκολα, το καταλαβαίνω. Και βγάζουμε όλο αυτό το θυμό μεταξύ μας, τσακωνόμαστε μεταξύ μας. Εμφύλια σύραξη λέγεται αυτή κατά κάποιο τρόπο. Κάτι από την άλλη πλευρά, Κώστα μου. Ξέρεις τι, είναι και η αγανάκτηση, είναι και από την άλλη πλευρά του νομίσματος. Εγώ δεν θεωρώ ότι πάντα ψάχνουμε να βρούμε κάτι, γιατί στη συγκεκριμένη περίπτωση οι περισσότεροι συμπαραστεκόμαστε και σκεφτόμαστε τους ανθρώπους που αυτή τη στιγμή είναι σπίτι και δυστυχώς δεν έχουν δουλειά μέχρι να βρεθεί ο αντικαταστάτης, που να σου πω και κάτι, είναι πολύ μετέωρο όλο αυτό. Και από την αρχή το αυτό πότε, θίξαμε. Αν θέλουν, τι θα γίνει, έτσι. Να μάθει τα λόγια. Ειδικά μέχρι αυτή τότε, την περίοδο, έτσι. Και να σου πω και ειδικά κάτι. Αυτή την περίοδο. Μπράβο, ειδικά αυτό θέλω να σου πω. Λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Σωστά. Λίγο πριν τα Χριστούγεννα, σε μια περίοδο εορτών που ξέρουμε πόσο σημαντικό και οι οικογένειες χρειάζονται να πάρουν και τα απαραίτητα τέλος πάντων. Απλά εμένα αυτό μου κάνει πολύ, πολύ στενάχωρο. Και μετά αλλά από δεν ψάχνω να βρω απραγίας. Κάτι. Μετά από δύο χρόνια απραγίας για δεν το ψάχνω θέατρο. Να βρω κάτι για να διχαστώ. Πάω με βάση τα γεγονότα. Ναι. Ότι αυτή τη στιγμή τα γεγονότα είναι αυτά. Οκ, μπορεί σε ηθικό επίπεδο όντως. Να μην έπρεπε να έχει συμβεί. Δεν μπορώ να μην το δώσω στον κύριο Σερβετάλη το ότι έχει ενημερώσει. Παρ' όλα αυτά δεν με καλύπτει. Εγώ νομίζω... Γιατί φτάνουμε στο σημείο αυτό. Οι άνθρωποι να μένουν στο σπίτι και να μην έχουν
Συγγνώμη, να μην έχουν δουλειά. Ναι, ναι. Καθαρά και μόνο. Εκ του αποτελέσματος κρίνει. Και έρχομαι εγώ στη θέση. Για την εποχή των Χριστουγέννων που περιμένουν και οι χώροι της τέχνης. Επειδή είμαστε σε χαρτογράφητα νερά. Ναι, λοιπόν, αυτό θέλω να πω ότι είναι ότι και η κυβέρνηση με όλα αυτά που κάνει, δηλαδή κάνει λάθη, κάνει σωστά, το προσπαθεί. Ναι. Βρισκόμαστε, κανείς δεν ξέρει ακριβώς. Γιατί οπότε είναι νομίζω και ο ηθοποιός και ο ηθοποιός δεν νομίζω να ήταν 100% σίγουρος ότι θα γίνει κάτι ή θα γίνει κάτι άλλο. Οπότε ή λες όχι εξ αρχής. Ναι, συμφωνώ. Έτσι. Όλο είναι όλα τα υπόλοιπα, πολύ ντόρος για το τίποτα. Ο κλάδος των ηθοποιών έρχεται από μια καταστροφική διετία. Ακριβώς. Και υπάρχουν άνθρωποι που αυτή τη διετία άλλαξαν επάγγελμα, φύγαν από τη δουλειά, δεν αντέξανε, το καταλαβαίνετε. Άρα λοιπόν όλοι οι πρωταγωνιστές, γιατί οι πρωταγωνιστές πολλές φορές κινούν τα νήματα, είναι οι άνθρωποι, οι θειασάρχες κατά κάποιο τρόπο. Βέβαια. Όπως είναι, κατά κάποιο τρόπο ήταν και ο κύριος Ρεβιτάλης. Πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί. Δεν αντέχει δηλαδή ο κλάδος. Δεν αντέχει. Έγινε μια τεράστια προσπάθεια από το σωματείο και μπράβο στα παιδιά να διασφαλιστεί το επάγγελμα. Και ξέρετε, καθόμαστε και μιλάμε τώρα. Αλλά αν υπήρχαν οι συμβάσεις εργασίας, αν υπήρχαν όλα αυτά σε συμβόλαια, σωστά γραμμένα, δεν θα είχαν λυθεί. Θα είχαν λυθεί. Δεν θα κουβεντιάζαμε, γιατί όλοι θα ήταν δεσμευμένοι με συμβόλαια. Εγώ, ως συγγραφέας, παιδιά, έχω ένα συμβόλαιο που αν το παραβώ, έχω ρήτρες. Πληρώνω ρήτρα αν παραβώ το συμβόλαιό μου και κάνω κάτι που δεν πρέπει. Οι ηθοποιοί δεν έχουν, και αυτό αδικεί και τους παραγωγούς και τους ίδιους τους ηθοποιούς. Νομίζω όπου μπαίνει φανατισμός και ακραίες συμπεριφορές είναι καταδικαστέο και αυτό το μόνο που δημιουργεί είναι διχασμός. Δεν δηλαδή, είναι φανατισμός. Είναι φανατισμός, είναι αυτοί που έχουν κάνει το εμβόλιο, αυτοί που δεν έχουν κάνει το εμβόλιο, δηλαδή όλοι σύμφωνα με τον εγωισμό τους θέλουν να πιστεύουν ότι κάνουν το σωστό. Και λέγοντάς το πολλές φορές, όπως είπε και ο Γκέμπελς, το πιστεύουν. Μιλάμε τώρα για εγωισμό. Πας να βάλεις δηλαδή, ας πούμε, τον εγωισμό σου πάνω σε κάτι παγκόσμια που υπάρχει πρόβλημα. Αυτό είναι το λάθος. Τι να πω. Κώστα, να κάνω μια ερώτηση λίγο εντριγαδόρικη. Ναι. Εσύ μόνο εντριγαδόρικε ερωτήσει κάνω. Με λες εντριγαδόρο, ντροπή. Λοιπόν, αν δεχόσουν πρόσκληση και πρόταση να αντικαταστήσει τον Άρη Σερβετάλη σε αυτό το ρόλο, ή σε έχει απορροφήσει το μυθιστόρημα. Σας τορκίζομαι. Αυτό που θα έκανα, ειλικρινά, θα προσπαθούσα, επειδή δεν μπορώ να αναλάβω την ευθύνη μιας παράστασης, έχω άλλα πράγματα να κάνω, δεν γίνεται, θα προσπαθούσα να πάω για 15 μέρες να μάθω το ρόλο μέχρι να βρεθεί κάποιος άλλος αντικαταστάτης, ωραίος, αν δεν υπήρχε. Ωραίος, αλλά ειλικρινά, εγώ σκέφτομαι τους 20, εμείς στην παράσταση θα ήμασταν 30-40, 20 ηθοποιοί και καμιά 20-30 άλλοι, και πόσοι ακόμα που ζουν από όλο αυτό το πράγμα. Όχι μόνο ηθοποιοί, πολλοί επηρεαζόμενοι του θέατρου. Ναι. Αυτό σκέφτομαι, θα πήγαινα να συμβάλλω. Δεν θα μπορούσα να. Γιατί πραγματικά οι υποχρεώσεις δεν μου το επιτρέπουν να πάρω μέρος σε μια παράσταση. Μακάρι. Ο ρόλος είναι υπέροχος, παιδιά. Μιλάμε για ένα διαμάντι. Ο ρόλος ο συγκεκριμένος είναι ένα διαμάντι. Είναι από και έχει ένα πολύ συμβολικό τέλος, Κώστα μου. Το οποίο μην το αποκαλύψουμε για τους ανθρώπους. Κάτι το αποκαλύπτουμε, αλλά είναι πολύ συμβολικό. Είναι πολύ συμβολικό το τέλος. Το έργο θεωρώ ότι είναι ένα από τα αριστουργήματα του αιώνα και γενικά από την δραματουργία. Θεωρώ δηλαδή και λίγο. Όλο αυτό λίγο περίεργο τώρα, να εγκαταλείψεις ένα ρόλο τέτοιο, να εγκαταλείψεις ένα θείασο. Τι να σας πω τώρα, μου κάνει τρομερή εντύπωση. Κάποια πράγματα αλλά σέβομαι τελικά. Σέβομαι τις αποφάσεις των ανθρώπων, παιδιά, έτσι. Ναι. Ειδικά οι αποφάσεις των ανθρώπων, όταν δεν είναι αντίθετη στους νόμους του κράτους, είναι σεβαστή. Ναι. Αλλά υπάρχει και το άλλο κομμάτι. Λοιπόν, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Εύχομαι κάποια στιγμή να τα πούμε και από κοντά. Και με τα βιβλία. Να βγεις από τη βιβλιοθήκη. Όλο το λέτε, αλλά από μακριά με έχετε. Άντε, έλα. Έλα, την άλλη εβδομάδα. Σε σηκώσου λίγο κι έλα. Θα σε φέρουμε κοντά μας ή ορίστε. Λοιπόν, ανανεώνουμε το ραντεβού. Την άλλη εβδομάδα θα λείπω, σας το λέω. Άμα βλέπει. Ξεκινάς με την επόμενη εβδομάδα. Το λες και μετά κάνεις τη βιβλία. Ξεκινάς με δικαιολογίες. Λοιπόν, Κώστα, μου σε πειράζουμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι, παιδιά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.